Και η τελευταία εικόνα του δορυφόρου με κάποιες τοπικές συνευχές εκεί στα βορειοανατολικά. Σε λίγο θα καθαρίσει και εκεί. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνευχιάσει και στα ορεινά. Κυρίως της βόρειας χώρας θα έχουμε παροδικές μπόρες. Ορεινά. Έτσι. Ορεινά. Ορεινά. Περιμένετε και βοήθεια. Και περισσότερα θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική. Θα έχει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ξαναλέω. Οι βοριάδες στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 υποφόρ, μέχρι χθες είχαμε και 7. Και η θερμοκρασία που θα αγγίξει το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς. Πάμε για 30 υπηρετικά. Αυτό δεν αλλάζει, το έχουμε πει. 29 και στην Αττική, λίγη συννεφιά μόνο το απόγευμα, μέχρι 5 υποφόρ στο νότιο Ευωϊκό. Στη Θεσσαλονίκη, στα ανατολικά του νομού, κυρίως το απόγευμα, θα έχουμε κάποιες παροδικές μπόρες. Μεταβλητή 3 με 4 και 28 βαθμούς στη θερμοκρασία. Το Σάββατο τώρα και την Κυριακή, απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Έθριος ο καιρό. Μάλλον λίγη συννεφιά την υπόλοιπη ημέρα, αλλά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια θα είναι οι μπόρες και δεν είναι τόσο πολύ όσο το δείχνει το μοντέλο, λιγότερα θα είναι. Βοριάδες το Σάββατο που στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 υποφόρ. Την Κυριακή θα εξασθενήσουν, δυτική, βορειοδυτική, 3, το 5 αν το βγάλει πουθενά στα πλάκια, κυρίως στα νότια. Άρα είναι πολύ καλές θάλασσες και, συγγνώμη, και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς, δηλαδή σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Κοκκίνησε, ναι, ακριβώς. Ναι. Και μετά μια εικόνα για τη Δευτέρα και Τρίτη, υψηλή θερμοκρασία 31, που θα βρούμε και 31 τη Δευτέρα και την Τρίτη, Δευτέρα, μέχρι και την Τετάρτη, πάλι δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες. Τα παιδιά αρχίσουν να τις εξετάσεις μέσα στη ζέστη. Κοίτα, τώρα φαίνεται προς το τέλος της άλλης εβδομάδας να έρχεται ένα χαμηλό που και θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία και θα βγάλει σποραδικές βροχές.